Την μπάλα ο Τσατσάρης δεν τον αφήνει. Η τάπα από τον Λάσμε. Να, δυο βήματα προς τα μέσα. Μετά θα το βάλει το καλάθι. Είδατε πόσο Λάσμε από τη χθεσινή συντριβή του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός στο μεταξύ ξεκλειδώνει τη σλοβενική άμυνα με αιχμή τον Λάσμε, ο οποίος και εδώ έκανε σπουδαία δουλειά. Δείτε πως είδε και πάσαρα αμέσως τον Μασιούλης, ο υποτίθεται άτεχνιακό, διότι κατά τα άλλα έκανε αρκετά καλό ντεμπούτο. Νάτος εδώ σε ρόλο σκόρερ Μπλάζιτς, ο Λάσμε στους εθέρες. Η πάσα του Διαμαντίδη, ο Λάσμε πρώτος και στην άλλη άκρη. 54-38. Πάρα πολύ καλός, το ξαναλέω. Ενώ αυτός έκανε την τάπα, παρόλα αυτά Πρέπελιτς, καλό φάουλ. Δείτε εδώ, ο Πρέπελιτς δεν περίμενε ότι ο Λάσμε έχει κρυμμένα. Για να τον δούμε αυτόν τον Ρούπνικ. Ωραία πάσα, πολύ ωραία στον Πέιτζ. Αλλά ο Λάσμε για τρίτη συνεχόμενη φάση θα προφυλάξει το καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο οποίος Παναθηναϊκός επιτέθηκε με 5 εναντίον 4, αφού στην άλλη άκρη περίμενε ταξί ο Πέιτζ. Και έτσι ο Λάσμε, που για άλλη μια φορά βρέθηκε πρώτος σε επίκαιρη θέση, ενώ είχε βγάλει και την άμυνα, νάτος εδώ, θα κάνει το 64-49. Μετά την assist πάσα του Πάνκο. Πάμε σε time out. Ωραία πάσα ο Διαμαντίδη. Ο Λάσμε θα βάλει και αυτό το καλάθι. Παίρνει assist. 22 assist και 1-23. Πάλι ο Λάσμε. Για να δούμε αν θα βάλει εδώ τη βολή. Και αν θα καταφέρει να τελειώσει